Η Ανθέας εκφράζει την επιθυμία μας για ένα πιο φυσικό τρόπο ζωής και πιο αγνό. Γοητευθήκαμε από την Γκαία λόγω της μεγάλης ποικιλίας των φυτών που φύονται εδώ και της ομορφιάς της. Διαλέξαμε το σπαθί για να κάνουμε την πρώτη μας καλλιέργεια που ήταν βιολογικά φραγκόσικα, γιατί τα χώματά του είναι καθαρά, απειλαγμένα από φυτοφάρμακα, ψεκασμούς, δεν έχει άλλες καλλιέργειες και έτσι πήραμε τη μεγάλη απόφαση να ξεκινήσουμε. Το σπαθί είχε πολλές εκτάσεις με εγκαταλειμμένες αμυγδαλιές που αποφασίσαμε να δώσουμε στους Έλληνες την ελληνική ποικιλία αμυγδάλου, η οποία είναι πάρα πολύ νόστιμη, πολύ γλυκιά, και αυτό ήταν το δεύτερο προϊόν μας. Όλη η οικογένεια συμμετέχει στην διαδικασία της παραγωγής από το πρώτο στάδιο, όπως για παράδειγμα στο κομμάτι του μελισσοκομείου, από τη στιγμή που παραλαμβάνουμε τα πλαίσια από τα τελάρα μας, που ξεκινάμε τη διαδικασία του σιδερώματος, του πέρασμα της φυσικής κυρίθρας, για να μπουν μέσα στις κυψέλες μας και να αρχίσει η διαδικασία της παραγωγής του μελιού. Βρισκόμαστε στο τυποποιητήριο της Άνθεας. Η διαδικασία ξεκινάει από τον πάγκο απολεπισμού. Ξεκινάμε και βάζουμε τα τελάρα στον μέλι το εξαγωγέα. Το μέλι βγαίνει και ρέει σε ένα δοχείο, το οποίο το παίρνει η Αδλία και το διοχετεύει στα δοχεία τα Inox. Εκεί θα παραμείνει το μέλι περίπου 10 μέρες και στη συνέχεια μπαίνουμε στη διαδικασία της τυποποίησης του μελιού. Πρώτα θα βληθούν τα βάζα, θα αποσυρωθούν και συνέχεια θα πάμε στο μηχάνημα γκομέτρησης για να τοποθετηθεί το μέλι πλέον στο βάζο και να βγει στην αγορά.